Βασίλη, καλησπέρα. 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 Τι κάνεις, πώς είσαι? Εδώ, σας ακούω με πολύ προσοχή. Ναι. Υπάρχει εισήγηση λοιπόν για την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για το 18 που περιλαμβάνει τον αυσιθόιο να γίνουν κάποιες εργασίες. Αποφασίστηκε και τελεσίδικα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και είμαστε εκτάκτως σήμερα σαν αθλολογίες εδώ. Είναι θετικό, έτσι. Είναι θετικό ότι πρόκειται να γίνουν όλα αυτά τα έργα. Υπάρχει ένα κονδύλι, έχει βγει. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Θα γίνει. Θα γίνει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι βασικά. Ναι. Γιατί υπήρχε μια αμεσότητα, μια άμεση ανταπόκριση από την τεχνική υπηρεσία. Mm-hmm. Είχαμε κάνει και μια συνάντηση ύστερα από τα ρεπορτάζ δικά σας. Ναι. Πριν 15 μέρες με τον κύριο Γουλή, mm-hmm. είχαμε πάει μια επιτροπή από τα σωματεία. Mm-hmm. Μας δέχτηκε, θα έλεγα, εγκάρδια πολύ. Είχαμε mm-hmm. μια πολύ ζεστή κουβέντα. Του θέσαμε τα προβλήματα και μας υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποκαταστήσει το χώρο. Ναι. Αμέσως εκεί κάλεσε τον κύριο Παντζούλη, έναν μηχανικό του Δήμου. Mm-hmm. Μας είπε ότι έχει ήδη κάνει κάποιες διερευνητικές, ας πούμε, ενέργειες προκειμένου να δει τι κόστη υπάρχουν. Ναι, τον προϋπολογισμό, να δούμε τι θα κοστίσει. Ναι, τον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Και μας είπε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα προχωρήσουν. Βέβαια, εγώ δεν περίμενα τόσο σύντομα, να σου πω αλήθεια. Δηλαδή, λίγο γρήγορα εμείς. Ναι, πολύ γρήγορα. Πραγματικά ξαφνιάστηκα σήμερα mm-hmm. με αυτό το έγγραφο. Θετικά. Έτσι, και ελπίζουμε να γίνει σύντομα να γίνει και πραγματικότητα, ας πούμε. Όταν δημοσιεύτηκε αυτό το έγγραφο, βέβαια, Βασίλη, περί το να σου πω, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι από κάτω τα σχόλια ήταν θα γίνει, άντε να δούμε, πότε, σε 100 χρόνια. Ξέρεις, υπάρχει μια δυσπιστία από τον κόσμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν πάνε και με γοργούς ρυθμούς τα πράγματα. Και ιδιαίτερα για ένα θέμα τόσο πολύ σοβαρό, σαν τον αυσιθόιο. Ματούλα μου, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τουλάχιστον ακουγόμαστε. Ναι, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό δηλαδή ότι μας ακούνε, βλέπουν τα προβλήματα. Από και πέρα, στο συγκεκριμένο κομμάτι είχαμε άμεση αντίδραση. Άκουσα ότι και μέσος ΔΙΤ ετοιμάζονται κάποια σχολεία και ένα κλειστό γυμναστήριο. Έτσι είναι και το γυμναστήριο του Βορρά που γνωρίζει πολύ καλά. Θα πάμε σε αυτό σε λίγο. Έχω ερώτηση γι' αυτό, Βασίλη. Έχω ερώτηση γι' αυτό. Έχω ερώτηση. Θέλω καταρχήν να μείνουμε στον αυσιθόιο και να πούμε ότι είχαμε δείξει βεβαίως και με την κάμερα της εκπομπής Αθλολογίες και του Corfu TV τα πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν. Και έφτασε μέχρι και τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Έτσι, όσον αφορά τον αυσιθόιο, πιο κάτω δεν γίνεται να πάμε, μόνο προς τα πάνω. Ευελπιστώ. Υπάρχει, το καταλάβαν και η Δημοτική Αρχή το κατάλαβαν αυτό και οι τεχνικές υπηρεσίες ότι είναι πλέον μονόδρομος. Δεν γίνεται. Δηλαδή, το επόμενο βήμα θα ήταν να καταφύγουν οι γονείς στον εισαγγελέα για να ουσιαστικά για να σφραγίσει το χώρο. Mm-hmm. Είναι άκρως επικίνδυνο. Και αυτός και άλλοι χώροι. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι δείξαν την ευαισθησία και ότι πραγματικά θα κάνουν πράξη αυτά που μας είπανε. Και με το έγγραφο αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Θα γίνει και άμεσα και με χρήματα από ό,τι είδα του Δήμου. Θέλω να δούμε άλλη μια φορά, όσο εμείς μιλάμε, θέλω να δούμε άλλη μια φορά το έγγραφο να το δει και ο κόσμος για την αποκατάσταση και βελτίωση του Ναυσιθόιου Γυμναστηρίου, αυτό ακριβώς. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα λαθάκι εδώ. Λέει: παρακαλούμε για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του έτους 17. Είναι για το 18, βέβαια, και την ένταξη 18. Του έργου αυτού. Εντάξει, να γίνει. Ξέρεις τι, θέλουμε να γίνει πάρα πολλά τα παιδιά. Εσείς το ζείτε καθημερινά. Πάρα πολλά τα παιδιά που γυμνάζονται εκεί. Αρκετά τα σωματεία και νομίζω ότι πλέον. Περίπου 1000 παιδιά. Πόσα? 1000 παιδιά. 1000 παιδιά. 1000 παιδιά στον αυσιθόιο. Ναι. Πολύ μεγάλο νούμερο. Ναι. Και είναι θαύμα, Βασίλη, που δεν έχουμε θρυνήσει, που δεν έχουμε τίποτα έτσι, δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Χτύπα ξύλο, γιατί οι καταστάσεις είναι άθλιες. Είναι πραγματικά επικίνδυνα τα πράγματα εκεί. Είναι επικίνδυνα και πιστεύω ότι είναι αυτή τη στιγμή ο καιρός να γίνει στροφή και να δημιουργήσουμε συνθήκες για σωστή και υγεία και σωστή άθληση, ας το πω έτσι, mm-hmm. στη νεολαία του νησιού. Ναι. Έτσι, και πιστεύω και σε μια συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο, mm-hmm. το κατάλαβε. Το κατάλαβε, γιατί μέχρι τώρα θεωρώ ότι δεν είχε κάποια έτσι, γνώση του θέματος ναι. συνολική. Κατάλαβε ότι είναι αναγκαία, είναι ανάγκη πλέον έτσι, για τα παιδιά της Κέρκυρας να αφλούνται κάτω από σωστές με σωστές συνθήκες, ας πούμε, και σωστές εγκαταστάσεις.
Λοιπόν, να πάμε και λίγο στο θέμα του Βορρά. Θα στο έλεγα, γιατί ξέρω ότι όλο αυτό ξεκίνησε, έκανες μια πρωτοβουλία πάρα πολύ σημαντική, είπαμε άντε να γίνει, υπήρχε και προσχέδιο, υπήρχαν τα πάντα όλα και ξαφνικά ακούω ότι πολλοί κόσμος θέλει να γίνει το κλειστό στο Βορρά, αλλά δεν ξέρουμε πού να το κάνουμε σε αυτό το Βορρά. Μάλλον υπάρχει ένας σχεδιασμός για το πού πρέπει να γίνει, στην Αχαράβη νομίζω, αυτό δεν είχαμε πει από την αρχή. Ναι. Τώρα τι υπάρχει, υπάρχουν κόντρες για το πού θα γίνει, θέλουν όλοι να το οικειοποιηθούν αυτό το έργο και ο καθένας να τον πάρει στη δική του περιοχή. Κάτι τέτοιο έχει ακουστεί, δεν ξέρω. Φήμες ακούγονται και λένε, και ακούμε δηλαδή ότι μπορεί να γίνει από την ανατολική πλευρά του νησιού. Μπορεί να γίνει κάτι για καρουσάδες έχω ακούσει εγώ, δεν ξέρω αν ισχύει, και αυτό το έχω ακούσει. Περουλάδες, βελονάδες. Ναι, βελονάδες, μπράβο, έχεις δίκιο και αυτό. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που θέλουμε να υπάρχει ένα σωστό σχεδιασμός, έτσι, πρέπει να γίνει κάπου, οποιαδήποτε κατάσταση, είτε είναι αθλητική, οτιδήποτε, πρέπει να γίνει σε σημείο που να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, όλα τα παιδιά. Σωστό. Έτσι, στο Βορρά, λοιπόν, το πιο κομβικό σημείο, ας πούμε, η πρωτεύουσα του Βορρά, ας το πούμε έτσι. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, είτε είναι γυμναστήριο, είτε είναι κάποια υπηρεσία, εκεί έχουν πρόσβαση και από την Κασιόπη, από το Νησάκι, από εκεί, και πρόσβαση από τους βελονάδες, Σιδάρι κλπ. Δηλαδή, οι αποστάσεις πρέπει να είναι κάπου για όλους, να είναι σε ένα. Να είναι εφικτό. Δηλαδή, αν γίνει, ας πούμε, στους βελονάδες. Να είναι προσβάσιμο προς όλους. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να περιστρέψει μια λογική και ένα σωστό σχεδιασμό. Πιστεύω ότι υπάρχει, ας το πούμε έτσι, ο σχεδιασμός, έτσι ώστε το γήπεδο αυτό να γίνει σε χώρο κάπου στην Αχαράβη. Στην ευρύτερη περιοχή, αυτό το κομμάτι, για να μπορούν όλα τα παιδιά δικαιωματικά να συμμετέχουν στα αθλητικά δρόμενα του Βορρά. Mm-hmm. Έτσι, και να μπορούν να έρθουν. Δηλαδή είναι κρίμα να αποκλείσουμε έστω και ένα παιδάκι λόγω απόστασης. Ή να πάμε να το κάνουμε σε ένα βουνό πάνω, έτσι, όπου δεν θα μπορεί να πατάει κανείς. Τη στιγμή, που θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι πηγαίνατε για προπονήσεις, σαν αυσίθος πλέον θα το πάω λίγο εκεί, πηγαίνατε για προπονήσεις στην Αχαράβη για ένα και δύο παιδιά. Έτσι, γιατί κάθε παιδί είναι σημαντικό, κάθε παιδί πρέπει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Οπότε κάποτε, Βασίλη, στην αρχή, στο ξεκίνημα, κάνατε ακριβώς αυτό το πράγμα. Έτσι, για ένα και δύο παιδιά, κάνατε αυτό το ταξίδι, εισαγωγικά, μέχρι την Αχαράβη. Ο Ματούλα, πηγαίναμε τρεις προπονητές, φεύγαμε από την πόλη και είχαμε ένα παιδί. Ναι. Και πηγαίναμε τρία άτομα και κάναμε σε ένα παιδί. Γιατί θεωρούμε ότι ο αθλητισμός είναι δικαίωμα, δηλαδή όλα τα παιδάκια έχουν δικαίωμα, έστω και αυτό το ένα παιδί. Και βέβαια με την σοβαρή δουλειά που κάνουμε και την ποιότητα που προσφέρουμε, το ένα έγιναν πέντε, τα πέντε δέκα και τα... Ακριβώς. Και μια και είπαμε για τα παιδιά του Ναυσίθωου, θέλω να σου πω ότι έχω πολλά μεγάλα παράπονα από παιδιά της Ακαδημίας, ότι πήγαμε στην Αχαράβη και δεν έχουμε έρθει να τους δούμε λίγο προσφάτως τώρα εκεί και να ασχοληθούμε λίγο με τα παιδιά τα δικά σας, αυτά που είναι τώρα στο Ναυσιθώιο. Και έχω προτάσεις πάρα πολλές από τα παιδιά. Λέει, Αχαράβη, πήγατε, δεν θα έρθετε σε εμάς που είμαστε εδώ κοντά, θα έρθουμε και σε εσάς. Είστε ευπρόσδεκτοι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το ξέρω. Μιλάμε για αθλητισμό. Οι πόρτες είναι ανοιχτές σε εσάς και σε όποιον θέλει να δει από κοντά πραγματικά την πολύ καλή δουλειά που κάνουμε. Κάνετε πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι στο θέμα που είχαμε κάνει στην Αχαράβη είχαν φανεί και τα παιδιά και ο ζήλος τους αλλά και η προσωπικότητά τους και το πόσο ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί να διατηρήσει την παιδικότητά του, το χιούμορ του, αλλά να είναι και ισορροπημένο ταυτόχρονα. Ματούλα, βέβαια, να ξέρεις ότι το έργο που προσφέρουμε στην κοινωνία είναι πάρα πολύ μεγάλο όσον αφορά το παιδαγωγικό κομμάτι. Σωστά. Με καθηγητές φυσικής αγωγής, Βασίλη. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Είμαστε όλοι επιστήμονες άνθρωποι, έτσι, γονείς, και προσπαθούμε να προσφέρουμε εφόδια στα παιδιά έτσι ώστε να είναι ισορροπημένοι και να έχουν μια ισορροπία στη ζωή τους και μια συγκροτημένη προσωπικότητα που θα τους βοηθήσει σε όλη τη ζωή που θα έχουν τη μετέπειτα ζωή τους. Ελπίζουμε τον Ναυσίθωο να πάρουν όλα καλά, να ξεκινήσουν οι εργασίες όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ναι, το εύχομαι κι εγώ. Η ευχή μου είναι να υπάρχει μια λογική όσον αφορά την σωστή. Όσο μιλάμε, δηλαδή, εμείς βλέπουμε το έγγραφο ότι θα γίνουν τελικά κάποια έργα. Ναι, Βασίλη, συνέχισε. Θέλουμε δηλαδή να συμμετέχουν όλα τα παιδιά και να ξέρεις ότι όποια προσπάθεια κάνουμε, θέλω να το πω αυτό στην εκπομπή σας, δεν είναι μόνο για το σωματείο μας. Σαφώς, μα είπαμε ότι είναι χίλια παιδιά, είπαμε ότι είναι σωματεία διαφορετικά, βεβαίως.
Βεβαίως. Ναι. Και ό,τι ενέργεια κάνουμε, σας μιλάω ειλικρινά, γίνεται με γνώμονα όλα τα αθλήματα. Μας ενδιαφέρουν τα παιδιά να στραφούν στον αθλητισμό. Το τι θα επιλέξει κάθε παιδάκι, κάθε γονιός για το παιδί του, είναι δικό του θέμα. Ναι, σωστά. Έτσι. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι εγκαταστάσεις να το κάνουν. Γιατί τώρα δεν υπάρχουν. Θέλω να πούμε και στο, όσον αφορά το γήπεδο στο Βορρά, να γίνουν τα πράγματα σωστά. Είναι ωραίο να γίνει ένα πολύ σημαντικό έργο. Δεν είναι ανάγκη τώρα ο καθένας να φουσκώσει και να πει το έκανα εγώ ή έγινε στο χωριό μου ή έγινε στην περιοχή μου. Όχι, το θέμα είναι να γίνει. Δεν μιλάω για σένα, μιλάω για όλα αυτά που ακούγονται. Το θέμα είναι να γίνει σωστά, ο σχεδιασμός να γίνει επιτέλους ένα κλειστό γυμναστήριο πραγματικότητα και να μπορούν τα παιδιά να αθλούνται. Τώρα, ποιος θα το οικειοποιηθεί και ποιος θα φουσκώσει πιο πολύ ότι το έκανε, αυτό είναι ένα θέμα που νομίζω δεν απασχολεί κανέναν. Εντάξει, κανέναν δεν ενδιαφέρει. Ούτε, εσύ ξέρεις προσωπικά και τρέξιμο εγώ, δεν θέλω ούτε καν να φαίνω. Δηλαδή, ας γίνει. Δεν μιλάω για σένα, Βασίλη. Μιλάω για το γεγονός ότι τώρα ξαφνικά το θέλουν οι βελονάδες, το θέλουν οι καρουσάδες. Ξαφνικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον που τόσο καιρό παλεύουν κάποιοι άνθρωποι μόνοι τους και αυτοί δεν ήταν πουθενά. Δηλαδή, μην αρχίζουμε ξαφνικά να τα θέλουμε όλα εγωιστικά και δικά μας. Να γίνει το γήπεδο, να γίνει σωστά, αυτό έχει σημασία. Ναι, ουσιαστικά θα χαρούμε πάρα πολύ όταν γίνει πραγματικότητα και παρευρεθούμε όλοι μαζί στα εγγένεια. Τέλεια. Αυτό θα ήταν τέλειο. Η ευχή μας. Βασίλη, έχω δεσμευτεί και στα παιδιά ότι θα τα πούμε όσον αφορά την Ακαδημία του Ναυσίθωου και στα κεντρικά, έτσι, γιατί όταν το ζητάνε τα παιδιά δεν μπορείς να αρνηθείς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τα παιδιά ποτέ. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι κοντά μας τηλεφωνικά. Να είσαι πάντα καλά. Να είστε καλά. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Γεια.